καλέσω στο Βήμα τον κύριο Γιώργο Φλωρά, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης του ΕΑ για την δωρεάν υποστήριξη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος Early Warning. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω. Είμαι ο Γιώργος Φλωράς, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας στο πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης του επιμελητηρίου. Ήμουνα 12 χρόνια μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και είμαι ένας φανατικός οπαδός αυτού που θα σας αναλύσω, της έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί επειδή είμαι και εγώ, έχω περάσει τις 2 δεκαετίες επιχειρηματίας, όταν αντιμετώπισα τα δικά μου προβλήματα που ήταν έντονα και μεγάλα, δεν την είχα. Και αυτό που θα σας πω για μένα είναι το όνειρο οποιοδήποτε βρίσκεται σε μια δυσκολία. Λοιπόν, τι είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, να σας το κάνω έτσι σημειωτέων. Εγώ θα μιλήσω πολύ λίγο. Λίγο έχουμε μετά τα κέντρα εμπορίου για να πάμε και στο δικηγόρο μας μετά για απαντήσεις σε ερωτήματα. Για να σας την κάνω παραστατικά, την έγκαιρη προειδοποίηση, θα σας πω ποιο είναι το πιο γνωστό ναυάγιο του κόσμου. Είναι ο Τιτανικός, που έχουν γραφτεί τα πάντα. Τι έγινε λοιπόν εκεί, πήγαινε το πλοίο, ήταν βράδυ, ήταν ένα παγόβουνο και δεν το είδε ο καπετάνιος, χτύπησε στο παγόβουνο και βυθίστηκε το πλοίο. Και συνέπεια είναι ότι όλοι γνωρίζουμε το Τιτανικό και γραφτήκαν ταινίες κτλ. Φανταστείτε λοιπόν να ήταν ένας φάρος επάνω στο παγόβουνο. Τι θα έκανε ο καπετάνιος, θα έστριβε το τιμόνι. Θα τον είχε δει ένα μεγάλο φάρο από μακριά, θα το έστριβε γέρος και δεν θα είχε βυθιστεί το πλοίο. Αυτή είναι η έγκαιρη προειδοποίηση. Και αυτή είναι η έγκαιρη προειδοποίηση και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, να ανάψει ένας φάρος ή να χτυπήσει μια καμπάνα, ακριβώς όπως χτυπάει τώρα εγκαίρος, και να πει στον συνάδελφο, ξέρεις, έχουμε πρόβλημα. Και εσύ το βλέπεις ενδεχομένως ή μπορεί και να μην το βλέπεις. Αν δεν στρίψεις το τιμόνι, η μοίρα σου είναι να βυθιστεί το πλοίο. Το πρόγραμμα το οποίο θα σας πω, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχουμε, το έκτισε η Ευρώπη για ένα λόγο. Γιατί από αυτά που έχει μελετήσει λέει ότι ο λόγος της έγκαιρης προειδοποίησης είναι για να αντιμετωπίσει τις πτωχεύσεις. Τι λέει λοιπόν από τις μελέτες της, ότι αν εγκαίρως ειδοποιήσουμε τον επιχειρηματία, τον μικρό ή τον μεγαλύτερο, ότι ο δρόμος που έχει οδηγεί στη θάλασσα να βυθιστεί, πολλές πτωχεύσεις δεν θα γίνουν. Γιατί πραγματικά πολλές από τις πτωχεύσεις, από αυτό που λέμε εμείς την καταστροφή, το κλείσιμο που βλέπουμε μπροστά μας, μπορούν να αποφευθούν αν στρίψει εγκαίρως το τιμόνι. Φτιάξαν λοιπόν ένα πρόγραμμα όπου η Ελλάδα συμμετέχει και εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο είμαστε ένας από τους 2 εταίρους, το οποίο τι κάνει. Καταρχήν να πω τα βασικά του για να ξέρει ο καθένας εξ αρχής αν είναι μέσα ή δεν είναι. Είναι δωρεάν, τελείως. Όταν λέμε τελείως, τελείως. Το μόνο κόστος για όποιον συμμετέχει, ελεύθερο επαγγελματία ή επιχειρηματία, είναι ο προσωπικός του χρόνος που οφείλει να καταναλώσει για να μπορέσει να συνεργαστεί με τους συμβούλους. Υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια. Εγώ, σαν υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος, έχουμε εμείς στο επαγγελματικό επιμελητήριο 160 επιχειρήσεων σήμερα. Δεν γνωρίζω ούτε μία από αυτές. Δεν τις γνωρίζει ούτε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Όποια υπάρχουν κανόνες από την Ευρώπη, γιατί η εχεμήθεια, το ανέφερε νομίζω προηγουμένως ο κύριος πρόεδρος. Ναι, είναι ένα θέμα. Όλοι σκεφτόμαστε, αν έχω πρόβλημα, τι θα πει η αγορά, τι θα πει. Η εχεμήθεια λοιπόν είναι βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. Κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, όποιος ενδιαφέρεται, που το βλέπουν μόνο το πρόγραμμα, δεν είναι το πρωτόκολλο του επιμελητηρίου, και υπάρχει μία απόλυτη εχεμήθεια μέσα, γνωρίζουν 3 άνθρωποι κάθε επιχείρηση. Μπαίνει κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί ως 50 άτομα, δηλαδή το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων. Είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, άρα δεν απασχολεί ή απασχολεί 1-2 άτομα του πολύ, είτε είναι επιχείρηση. Δεν έχει σημασία ο CAD, μπαίνουν όλοι. Βασική προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να λειτουργεί πάνω από 3 χρόνια. Δεν σας το αναλύω γιατί, αλλά είναι βασική προϋπόθεση και εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι στο δίκτυο franchise. Το έντυπο το οποίο σας μοιράσαμε υπάρχει στο σελίδα που έχουμε φτιάξει και όποιος δεν το έχει πάρει θα το δώσουμε, όπου μπαίνεις μέσα και κάνεις την αίτηση με απλά στοιχεία. Δεν ζητάμε ιδιαίτερα στοιχεία. Ποιος είσαι, τα στοιχεία σου, τη δουλειά κάνεις και ένα τηλέφωνο. Και εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Και τι θα γίνει λοιπόν, άμεσα, έχουμε 2 στάδια καταρχήν. Το πρώτο στάδιο είναι η διάγνωση. Και για να το κάνω πιο κατανοητό, πονάω. Πάω στον παθολόγο. Γιατρέ, πονάω. Πού πονάς, ρε Γιώργο, εδώ.
Η διάγνωση διαρκεί. Ποιος είναι ο διαγνώστης, ο γιατρός? Είναι ένας επαγγελματίας σύμβουλος πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε τρεις στο πρόγραμμα. Το τονίζω πολύ υψηλού επίπεδου, γιατί αυτή η υπηρεσία που θα πάρει όποιος συμμετάσχει δωρεάν 100% είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Θα κάνει λοιπόν, θα συνεργαστεί με τον συμμετέχοντα ως maximum 12 ώρες. Θα πάει στις εγκαταστάσεις του, θα μιλήσει, θα ανταλλάξουν απόψεις για να καταλάβει τι συμβαίνει. Πολλές φορές, ξέρετε, και σας το λέω έχοντας την προσωπική μου εμπειρία, επειδή ερχόμαστε από καλές εποχές που αυτά που ξέραμε μας βγαίνανε, στα δύσκολα αυτά που ξέραμε μπορεί να είναι λάθος. Και επειδή ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο μικρός, ο μεσαίος, δεν είναι μόνο Έλληνας, δεν είμαστε οι πανεπιστήμονες, νομίζουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα που τελικά είναι λάθος. Εκεί έρχεται λοιπόν το τρίτο μάτι, ο έμπειρος ο επαγγελματίας, και λέει: κοίταξε κάτι, κατά τη γνώμη μου η διάγνωση είναι, δεν θέλω να λέω παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μιλώ τώρα για ακραίες περιπτώσεις, τις γνωστές, ότι κοίταξε, έχω τα χρέη μου και δεν μπορώ να τα πληρώσω. Μία υπόθεση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν κάνεις καλή κοστολόγηση στη δουλειά σου, όπου το κοστολόγιο της επιχείρησής σου πρέπει να αναπροσαρμοστεί, όπου πρέπει να μετακομίσεις, να μην πληρώνεις το ενίκιο τα 800 ευρώ, επειδή είσαι εδώ και 20 χρόνια, αλλά να πας στο ενίκιο τα 200, γιατί η δουλειά που έχεις αυτό είναι, αλλά συναισθηματικά δεν θες να φύγεις. Έχεις πρόβλημα στη διεύθυνση των πωλήσεών σου. Είτε είσαι μόνος σου με 2, με 3, με 4 άτομα, δεν ξέρεις να το κάνεις, γιατί δεν σε έμαθε κανείς να το κάνεις. Τις καλές εποχές σου βγαίνανε. Δεν έχεις πληροφόρηση. Βασικό θέμα. Ότι επειδή δεν έχεις ένα απλό πρόγραμμα στον υπολογιστή, δεν μπορείς να παίρνεις πληροφόρηση. Ξαναλέω, αφήνω στην άκρη τα πιο ορατά που είναι ότι χρωστάω τα χρέη του παρελθόντος και δεν μπορώ να τα πληρώσω, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά ας πούμε ότι είναι πιο εύκολο στη διάγνωση. Αφού λοιπόν ο γιατρός, ο διαγνώστης, κάνει τη διάγνωσή του, έχουμε στο πρόγραμμα 200 εθελοντές μέντορες. Δηλαδή, 200 επαγγελματίες, όπου ο ένας ασχολείται με τραπεζικά δάνεια. Έχουμε έναν συνεργάτη, πρώην τραπεζικό υπάλληλο, συνεργάτη, ένα μέντορα, ο οποίος το γνωρίζει απ' έξω και ανακατώτατο θέμα. Άλλος με τις πωλήσεις, άλλος με το κοστολόγιο, άλλος με την εσωτερική οργάνωση. Μία επιχείρηση που έχει 3, 4, 5 άτομα ή 15 άτομα ή 20 άτομα προσωπικό και ο επιχειρηματίας, εκεί που ήταν από 2 άτομα, έφτασε στα 15, δεν έχει την ικανότητα ή τις γνώσεις. Έρχεται λοιπόν και θα κάτσει μαζί σας έως διάστημα 6 μηνών. Για να κάνει τι? Για να σας βοηθήσει να γίνετε καλά στα σημεία που έχει γίνει η διάγνωση. Το πρόγραμμα δεν παρέχει την υπηρεσία. Δηλαδή, φτάνει ως το σημείο όπου μία υπηρεσία είναι λίγο δυσδιάκριτο, γιατί όταν σου δώσει ο εθελοντής μέντορας κάποιες συμβουλές, η υπηρεσία σου δίνει. Αλλά δεν, σημειώνω, είπα, δεν πληρώνεται φυσικά, δεν έχετε κανένα κόστος και ούτε καμία υποχρέωση φυσικά να δώσετε. Έχει ένα όριο ως που θα φτάσει η υπηρεσία. Δηλαδή, πρέπει να συνεργαστεί και ο επιχειρηματίας. Το πρόγραμμα λήγει στο 2019. Συνεπώς, εμείς κάνουμε τις παρουσιάσεις σε όλους τους Δήμους, γιατί, και καταθέτω έτσι χωρίς κανένα ενδιασμό την προσωπική μου άποψη, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, όχι μόνο για όποιον, προσέξτε, δεν είναι μόνο για αυτόν που έχει πρόβλημα, είναι και για αυτόν που λέει ότι, ρε παιδί μου, πέρασα την κρίση, αλλά έχω σταθεροποιηθεί. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο να έρχεται. Εκεί λοιπόν θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι επαγγελματίες που έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Έχει ο άλλος κατάστημα με ρούχα. Αυτός που θα έρθει, ο ειδικός, μπορεί να έχει δουλέψει με 50 καταστήματα με ρούχα, οπότε να του δώσει κάποιες φρέσκες σκέψεις και ιδέες, πώς από εκεί που έχει σταθερά είναι, πώς μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν καλούμε λοιπόν τις επιχειρήσεις μόνο που αύριο το πρωί φοβούνται μήπως γίνει η κατάσχεση. Καλούμε οποιαδήποτε επιχείρηση μέσα σε αυτή την κρίση νιώθει μία ανασφάλεια. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Είναι πολύ εύκολη συμμετοχή, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί συμμετοχής. Σας καλούμε είτε να το μεταφέρετε ή όποιος έχει ενδιαφέρον μπαίνει, δηλώνει και ξεκινάει αμέσως. Είναι τόσο απλό. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να μας ακούσετε. Θα σας απαντήσω. Όλοι πριν ένα μήνα μάθαμε στη ζωή μας το GDPR. Έτσι δεν είναι, δεν ακούμασαμε όλοι τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Λοιπόν, στο τέλος του 18, αρχές του 19, η έγκαιρη προειδοποίηση για τις επιχειρήσεις γίνεται οδηγία, ψηφίζεται οδηγία στην Ευρώπη. Στα επόμενα χρόνια της ζωής μας, όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν, θα ακούνε για την έγκαιρη προειδοποίηση. Μην σας το αναλύσω πώς, αλλά καμπανάκι,
θα δίνεται, θα είναι υποχρεωτικό πλέον για τις επιχειρήσεις και μετά θα υπάρχουν επιμελητήρια, σύλλογοι κτλ. Που θα, ή ιδιωτικές εταιρείες που θα παρέχουν την υποστήριξη. Το πρόγραμμα το οποίο εμείς συμμετέχουμε είναι μόνο η αρχή. Σήμερα εμείς που μιλάμε, εδώ ο κ. Κοσκοβόλης που ασχολείται με αυτό, συνεργαζόμαστε με επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα για να δώσουμε τη γνώση που παίρνουμε να πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσμα. Αυτό που λέτε ήταν αρχική και δική μας. Προσέξτε όμως, είναι η αρχή. Η 450 της Αττικής θα είναι η αρχή. Το 2019, με άλλες συνεργασίες, με άλλα προγράμματα, ψάχνουμε, καθημερινά το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχει ανάγκη, μπορεί αυτές οι εταιρείες να είναι 2, 3, 5, 10 χιλιάδες όλη την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα της έγκαιρης προειδοποίησης, με άλλους πόρους χρηματοδότησης. Εμάς η δουλειά μας τώρα είναι, μέσα στον χρόνο του προγράμματος, να πάρουμε αυτές τις επιχειρήσεις του προγράμματος και να παράξουμε γνώση. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό. Το πώς γίνεται από την αρχή ως το τέλος, δεν ήρθαν οι ξένοι μας, είπαν έτσι το κάνουμε εμείς, κάντε το. Παράγουμε γνώση, την οποία τη μεταφέρουμε σε άλλους για να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα. Πρώτον και δεύτερον, εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο είναι σε αυτά που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή, πώς θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό πέραν της 450 στη συνέχεια. Άρα δείτε το σαν την πιλωτική περίοδο, η οποία στόχο έχει να το διαδώσει όλη την Ελλάδα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχει. Όχι. Α, παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε μας. Αν έχετε οφειλές, έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε το νομικό μας σύμβουλο που μπορεί να πάρετε ένα τηλέφωνο και να σας δώσει κάποιες συμβουλές.